Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Κυριακή. Ο Ιούνιος βγαίνει. Προχθές όμως, στις 28 έκτου την Παρασκευή, το 13, έγινε μία δίκη. Έγινε ένα δικαστήριο, στα δικαστήρια Ευελπίδων. Έκανε μήνυση ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Αρτέμι το Σόρα. Η μήνυση ήταν για διασπορά ψευδή ειδήσεων. Είναι γνωστή η θέση του Άδωνη Γεωργιάδη εδώ και πολύ καιρό. Το έχει πάρει προσωπικά, μπορώ να πω, ο ίδιος, και έχει σταθεί απέναντι στον Αρτέμι Σόρα και τον πυροβολεί διαρκώς. Υπενθυμίζω, αναφέρομαι στην πολύκροτη υπόθεση των 600 δισεκατομμυρίων του Αρτέμι Σόρα. Αποσχόλησε όχι μόνο όλη την Ελλάδα αυτό το θέμα, αλλά θα έλεγα και όλη τη γη, όλο τον πλανήτη. Στη δίκη λοιπόν αυτή ήμουνα παρούσα. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω όσα είδαν τα ματάκια μου και όσα άκουσαν τα αυτάκια μου. Κατηγορούμενος, επαναλαμβάνω, Αρτέμις Σόρας και Μανώλης Λαμπράκης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο δικηγόρος, έχω να πω, ο δικηγόρος του Άδωνη Γεωργιάδη, ήταν απόν. Εκεί βεβαίως έστειλαν δύο ανθρώπους, οι οποίοι ούτε λίγο το πολύ δεν είχαν τίποτα να πούν. Δεν είχαν ούτε ένα δείγμα, ένα στοιχείο για τις κατηγορίες, τουλάχιστον αυτές που επιβαρύναν κατά τη φαντασία τον Αρτέμι Σόρα. Όταν τους ρώτησε λοιπόν η πρόεδρος του δικαστηρίου να αποκομίσουν κάποια στοιχεία που να ενοχοποιούν τον Αρτέμι Σόρα, ήδη είπαν ότι κάτι άκουσαν στο ίντερνετ, κάτι άκουσαν, κάποιοι είπαν. Η πρόεδρος πολύ σωστά τους επανέφερε και τους έλεγε: έχετε να αποκομίσετε στο δικαστήριο κάποιο στοιχείο εναντίον του Αρτέμι Σόρα. Βεβαίως δεν είχαν τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τους λυπήθηκα. Μάρτυρες λοιπόν από την άλλη πλευρά του Αρτέμι Σόρα ήταν ο Άντωνι Ντάιμον, ή αλλιώς Αντώνης Διαμαντόπουλος, και ο Γκρέγκορι Πάπας, ή αλλιώς Γρηγόρης Παπάς, ο θεματοφύλακας. Είναι και οι δύο τραπεζίτες, μάρτυρες του Αρτέμι Σόρα από την Αμερική. Ο θεματοφύλακας ο Γρηγόρης Πάπας και ο τραπεζίτης, από ό,τι ο ίδιος ανέφερε στο δικαστήριο συγκεκριμένα, είναι αυτός ο Ντάιμοντ Άντωνη που κρατάει το πορτοφόλι του Αρτέμι Σόρα. Από ό,τι είπε ο ίδιος και άκουσα κι εγώ, είναι γενικός διευθυντής 37 χρόνια σε ένα γκρουπ τραπεζικών. Έλεξε ο ίδιος τα ομόλογα και η ομάδα του Αρτέμι Σόρα. Η πρόεδρος ρώτησε επανειλημμένα στο Διαμαντόπουλο τον Αντώνη αν τα ομόλογα είναι γνήσια. Αυτό που καίει όλους μας, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Επαναλάβανε διαρκώς και οι δύο τραπεζίτες, επαναλάβανε διαρκώς ότι τα ομόλογα είναι γνησιότατα. Και βεβαίως έβαλαν και οι ίδιοι την υπογραφή τους. Ο Διαμαντόπουλος, ο Αντώνης, έβαλε ο ίδιος την υπογραφή και είπε κάποια στιγμή στην πρόεδρο ότι δεν νομίζω να βάζετε εσείς την υπογραφή σας σε ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα αν δεν ήσασταν σίγουροι. Και βεβαίως αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, για όλους τους Έλληνες. Η μαρτυρία αυτών των δύο ανθρώπων με συγκίνησε αφάνταστα. Μάλιστα είπαν ότι αν μας δώσει το Υπουργείο Οικονομικών εντολή, είναι πάρα πολύ εύκολο διατραπεζικά αυτά τα χρήματα να τα υποδεχτεί η Ελλάδα. Η ρευστοποίηση, ρώτησε συγκεκριμένα η πρόεδρος στο δικαστήριο, όσον αφορά και τη ρευστοποίηση αυτών, πόσο γρήγορα μπορούν να έρθουν αυτά τα χρήματα στο ελληνικό κράτος. Και η απάντηση ήταν άμεσα. Και η ρευστοποίηση, και ειδικά μέσω του συστήματος τώρα του ηλεκτρονικού, τους σηριακούς αριθμούς, επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σύντομοι. Ρωτήθηκαν επανειλημμένα και οι δύο τραπεζίτες πάνω σε αυτό και είχαμε κάθε φορά την ίδια απάντηση. Επίσης ήταν κάτι πολύ σημαντικό, ότι ποτέ κανείς από τότε που έλαβαν την εντολή από τον Αρτέμι Σόρα δεν τους ενόχλησε, και αυτό θέλω να μείνουμε σε αυτό, φίλες και φίλοι, κανείς από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν του ζητήθηκε από την Ελλάδα κανείς έλεγχος. Άρα τι μας λένε εδώ? Εδώ τόσο καιρό, εδώ έχουμε ένα χρόνο που ακούμε διαρκώς και στην εκπομπή μου, σε προηγούμενη εκπομπή, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μια παρέμβαση και είπε μέσα σε όλα ότι ο ίδιος έλεγξε. Εδώ έχουμε τους αρμόδιους από την Αμερική, οι οποίοι μας λένε ότι δεν ζητήθηκε ποτέ έλεγχος.
Από την άλλη, ο Άδωνος Γεωργιάδης, στη δική μου εκπομπή, και αν υπάρχει, παρακαλώ μπορείτε να μου το βάλετε, που μας είπε, επιλέξει, ότι αν ο Σόρας, ο Αρτέμις, είναι αληθινός και τα ομόλογα είναι αληθινά, εγώ ο ίδιος, είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης, θα μιλάω κάθε μέρα στη Βουλή. Και τον προκαλώ να το κάνει από αύριο, από χθες. Μου άρεσε επίσης αυτό που είπε ο Ντάιμον, ο Άντωνη. Και με συγκίνησε πάρα πολύ. Είπε, επειδή είμαι Έλληνας και είναι ωραίο να είναι κανείς Έλληνας, εκεί δάκρυσε κιόλα, ελέξαμε και αποφασίσαμε να αναλάβουμε και να φυλάξουμε σε θησαυροφυλάκιο τα 600 δις. Έδωσα αρκετές λεπτομέρειες. Στρώσαμε λοιπόν και καταλήξαμε σε ένα σχέδιο. Επαναλαμβάνω αυτά που άκουσα, ίδια μέσα στο δικαστήριο, στο ελληνικό δικαστήριο. Και αναφέρομαι στην αθώωση του Αρτέμι Σόρα από τα ελληνικά δικαστήρια. Και επαναλαμβάνω, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο δικηγόρος του ήταν απόν. Στρώσαμε λοιπόν και καταλήξαμε σε ένα σχέδιο να δώσουμε για 100 χρόνια τα χρήματα αυτά με επιτόκιο 0,5%. Το οποίο αυτό θα επιστραφεί και αυτό πίσω στο ελληνικό κράτος. Ρωτούσε διαρκώς ο κύριος Παπαδάκης, ο Γιώργος, ο δικηγόρος του Αρτέμι Σόρα. Ρωτούσε πού είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης, γιατί δεν είναι εδώ στο δικαστήριο. Καμία απάντηση. Κατόπιν κατέθεσε στο δικαστήριο για τη μήνυση που έκανε ο Αρτέμις Σόρας για εσχάτη προδοσία κατά του Στουρνάρα, του Παπούλια, Βενιζέλου, Προβόπουλου, στους 300, Μπόμπολα, πόσες μηνύσεις. Όλα αυτά κατατέθηκαν. Δεν ήμουν εγώ, ήταν πάρα πολλοί κόσμος που ήρθε να στηρίξει τον Αρτέμις Σόρα. Ήρθε να δει τι γίνεται. Αγωνιούμε εδώ και πολύ καιρό για το μέλλον της πατρίδας μας. Λοιπόν, το πιο σπουδαίο από όλα αυτά είναι ότι όλα αυτά, αγαπητοί φίλες και φίλοι, γράφτηκαν στα πρακτικά. Είναι γραμμένα στα ελληνικά δικαστήρια. Διαβάστηκαν, μάλιστα ο κ. Παπαδάκης, ο δικηγόρος, επαναλαμβάνω, του κ. Σόρα, είπε συγκεκριμένα να θεωρηθούν αναγνωστέα στο δικαστήριο όλα τα έγγραφα μηνύσεων προς τους ανθρώπους που έχω αναφέρει πιο πριν. Σε Στουρνάρα, Προβόπουλο, Παπούλια, Βενιζέλου και στους 300. Έκανε μήνυση ο κύριος Σόρας για μήνυση για εσχάτη προδοσία. Και αναφέρομαι στην πολύ γνωστή υπόθεση, ενώ ήταν μέσα στο ελληνικό κράτος τα 600 δις, αυτοί πήραν το τρίτο μνημόνιο. Τους καλούμε, επαναλαμβάνω, συνεχίζω, ανεφέρει μέσα στο δικαστήριο, μας λέει ο κύριος Παπαδάκης, λέει στο δικαστήριο, τους καλούμε να λάβουν γνώση από εσάς, μέσα από το δικαστήριο. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, έδωσε την ευθύνη στο δικαστήριο να συνεχίσει την περαιτέρω διαδικασία. Το καλό ήταν όταν ανέβηκε στο δικαστήριο ο Αρτέμις Σόρας. Μου έκανε εντύπωση, γιατί λέει, ο ίδιος λέει, δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι εδώ. Εγώ ήρθα να σώσω την Ελλάδα και από ευεργέτης βρέθηκα κατηγορούμενος. Είπε ότι ο Αντίνος είναι πολύ ισχυρός. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Είπε επίσης ο κύριος Σόρος στο δικαστήριο, το ελληνικό δικαστήριο, ότι δεν έχω να κερδίσω τίποτα. Ούτε και να χάσω. Κερδίζω μόνο, και αυτό μου φτάνει, είναι η ελευθερία της πατρίδος μου. Είδα ένα οργανωμένο σχέδιο κατά της πατρίδος μου. Δεν θα χρεωθεί η Ελλάδα ούτε ένα ευρώ για τα επόμενα χρόνια. Είπε πάρα πολλά. Απλά προσπαθώ να το συμμαζέψω. Το δικαστήριο ξεκίνησε από τις 9 η ώρα και τελείωσε το μεσημέρι αργά. Ρωτήθηκε ο εισαγγελέας του δικαστηρίου να απαντήσει βάσει κάποιων στοιχείων κάποια στιγμή και είπε επιλέξει που άκουσα εγώ με τα αυτιά μου και όλο το ακροατήριο. Τελικά ο άνθρωπος, ο Αρτέμις Σόρας, λέει ο εισαγγελέας μέσα στο δικαστήριο, αποσκοπούσε στο να σώσει την Ελλάδα. Κίνητρο σαφές. Ζητώ την αθώωσή του. Εκεί διακόπηκε η δίκη για λίγα λεπτά, διότι έπεσε ένα γερό χειροκρότημα. Ελληνικό πατριωτικό. Σταμάτησαν βέβαια τη δίκη και συνεχίστηκε. Μου άρεσε επίσης αυτό που είπε ο Γιώργος Παπαδάκης, ο δικηγόρος, αναφερόμενος στον Άδωνη Γεωργιάδη. Περιφερόμενος θίασος. Του ταιριάζει απόλυτα. Είχε εντολή να προλάβουν το μνημόνιο. Ήταν βαλτός. Έτρεχε από κανάλι σε κανάλι. Σε χρόνο ρεκόρ.
ο Άδωνης Γεωργιάδης, ποιος θα πει, φίλες και φίλοι από εσάς που βλέπουμε όλη την ημέρα, τι έκανε. Δεν είχε τίποτα άλλο τελευταίο καιρό να τρέχει από κανάλι σε κανάλι. Του δίνανε όσο χρόνο χρειαζόταν όλα τα πανελλαδικά κανάλια. Την ίδια στιγμή όμως λασπολογούσαν τον Αρτέμι Σόρα. Δεν του δίναν λόγο να μιλήσει τον αντίστοιχο. Άπλετο, ατελείωτο χρόνο τηλεοπτικό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οι πόρτες και ο χρόνος σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια για τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν ελεύθερος. Όσο χρόνο ήθελε. Αντάλλαγμα. Πράγματα που υπόθηκαν από τον Παπαδάκη τον Γιώργο μέσα στο δικαστήριο. Το αντάλλαγμά του. Ακούστε φίλες και φίλοι. Το Υπουργείο Υγείας. Σήμερα βεβαίως που γίνεται η δίκη που τόσο πολύ ζητούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεται για τη χώρα του. Ο ίδιος μας έλεγε εδώ στη δική μου εκπομπή. Έλεγε ότι εάν ο Σόρας, επαναλαμβάνω, είναι αθώος, εγώ θα μιλάω κάθε μέρα στη Βουλή. Εγώ τώρα σας λέω ακριβώς τι υπόθηκε ακριβώς στο δικαστήριο. Και όλα αυτά είναι γραμμένα, επαναλαμβάνω, στα πρακτικά. Μου άρεσε πάρα πολύ επίσης ο Λαμπράκης, ο Μανώλης ο Λαμπράκης, ο πρόεδρος της ΕΝΤ, ο οποίος ήταν και αυτός κατηγορούμενος. Είπε πάρα πολλά και σπουδαία πράγματα, τα οποία δεν προλαβαίνω να σας πω. Βλέποντας όμως, είπε ως ΕΝΤ, ότι παγκόσμια όλες οι χώρες χρωστούσαν και βλέποντας ότι αυτό το τζουνάμι έρχεται και προς την Ελλάδα, απλά οργανωθήκαμε. Ήταν ένα στρωμένο σχέδιο, το οποίο μας ανάγκασε εμάς τους Έλληνες. Και ως ΕΝΤ είδαν το ξεπούλημα που έρχεται για την Ελλάδα και έτσι απλά οργανώθηκαν, οργάνωσαν την ΕΝΤ, ένωσαν τις δυνάμεις τους κατόπιν με τον Αρτέμι Σόρα, κατέθεσε ο ίδιος στο δικαστήριο. Ξανατονίζει και ο Μανώλης Λαμπράκης, ο πρόεδρος της ΕΝΤ, ότι έγινε ο αντίστοιχος έλεγχος και από τη δική του πλευρά. Και επίσης μου άρεσε πολύ καλό, είπε ότι η πρόθεση δεν δικάζεται. Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι υποκατοχή. Μέχρι να ελευθερωθεί, τόνισαν όλοι με τη σειρά, η Ελλάδα, εμείς δηλώνουμε τις προθέσεις μας. Και όλα αυτά βεβαίως, η αθώωση του Αρτέμι Σόρα από τα ελληνικά δικαστήρια ήρθε καθαρά βάσει μόνον των στοιχείων που είχαν στα χέρια του, που είχε στα χέρια του το ελληνικό δικαστήριο να δικάσει την υπόθεση. Μόνο στοιχεία υπέρ του Αρτέμι Σόρα. Επίσης μου άρεσε και κάτι άλλο που άκουσα σε μια μιλία αργότερα. Από το 1821 το ίδιο κατηγόρησαν και το γέρο του Μωριά, τότε από αυτός ήθελε να ελευθερώσει την Ελλάδα. Επίσης μου άρεσε επίσης ότι ο μοναδικός μέχρι σήμερα Έλληνας πρωθυπουργός Έλληνας ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ουδής ποτέ κανένας άλλος δεν υπήρχε Έλληνας που να στηρίζει τα συμφέροντα της Ελλάδος. Νομίζω αυτό είναι γραμμένο και το ξέρουμε όλοι μας. Σήμερα λοιπόν έχω κοντά μου τον καθηγητή Παναγιώτη Παπά, καθηγητής μαθηματικός, καθηγητής φυσικής, να τα ξεχώσουμε δύο ξεχωριστά πτυχία. Είναι πολυεφευρέτης, συμπεριλαμβανομένου και των παλμικών μαγνητικών πεδίων, ένα μηχάνημα που είναι για θεραπεία. Έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως, το λεγόμενο παπίμι. Έχουμε μία πρόταση από τον Παναγιώτη Παπά. Να πω κάτι ακόμα πριν να σας παρουσιάσω. Καλησπέρα, μάλιστα, κύριε Παπά. Να πω κάτι ακόμα που θέλω να το τονίσω εδώ. Κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ στην ομίλια που είχαν κατόπιν μετά το δικαστήριο. Μας είπε ο κύριος Λαμπράκης. Υπέροχος αυτός άνθρωπος και όλη η ομάδα είναι ένας και ένας. Έλληνες μέχρι το μεδούλι. Και θέλω να το επισημάνω αυτό, να το τονίσω. Το δικό μας DNA, το ελληνικό, είναι εντελώς διαφορετικό. Ο Έλληνας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Διαφέρει από κάθε γένος. Μέσα στην ψυχή μας, φίλες και φίλοι, το DNA είναι ζωντανό και μιλάει. Όλοι εσάς που νιώθετε ότι είστε Έλληνες και με τη σημερινή εκπομπή θα νιώσετε ένα ρεύμα να σας διαπερνά και μια φωνή μέσα σας να σας οργίζει για όλα αυτά που τελικά όλοι γνωρίζουμε, είναι αυτό το ελληνικό DNA. Είναι το γονίδιο έψιλον, όπως ανέφερε και ως γιατρός. Οι Έλληνες διοικούνται μόνο από Έλληνες. Μην υποτιμάτε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, συνέλληνες, τη δύναμή σας.
Έχετε απέραντη στο DNA σας, απέραντη αγάπη. Ενωθείτε. Πρέπει να πιστέψουμε περισσότερο στον εαυτό μας. Έχω να τονίσω και εγώ. Πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι, θα έλεγα, ως λαός, να πάρουμε κάποια στιγμή, ίσως εμείς, τη δικαιοσύνη στα χέρια μας. Βεβαίως, έχει πάρει τη δικαιοσύνη ο Αρτέμις Όρας, επαναλαμβάνω, για όσους ανοίξαν τώρα τους δέκτες, έχει αθωωθεί μέσα από τα ελληνικά δικαστήρια. Αλλά τα 600 δισεκατομμύρια μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας είναι δικά μας. Βγαίνουμε από το μνημόνιο, καταργείται το ΔΝΤ και είμαστε κυρίαρχοι. Λοιπόν, ας μπούμε λίγο στο θέμα. Έχετε μία πρόταση, κύριε Παπά. Ναι, σχετικά με μία δεύτερη λύση. Με το κύριο Σωρά είναι καλή, αλλά υπάρχει και καλύτερη. Λοιπόν, είναι η εξής. Να καταφύγουμε σε εθνικό νόμισμα. Τι θα πετύχουμε με αυτόν τον τρόπο? Θα πετύχουμε ότι απεριόριστα και όσα έχουμε ανάγκη μπορεί να καλύπτονται. Μπορεί να έχουμε, συγγνώμη, λίγο και κάτι, να έχουμε ένα τηλέφωνο λίγο στον αέρα. Παρακαλώ. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε το 210-34-89-027. Ναι, ναι. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω, 210-34-89-027. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Η Ελλάδα να είχε καταφύγει σε εθνικό νόμισμα. Ας το πούμε δραχμή ή όπως όποιο όνομα θέλουμε. Και με όποια αντιστοιχεία θέλουμε. Αέρα, παρακαλώ. Μπορεί να είναι νέα δραχμή και αυτή να είναι αναβαθμισμένη. Δεν είναι ανάγκη να είναι παλιά. Άλλωστε το σημερινό ευρώ περίπου είναι ισοδύναμα με μία δραχμή. Ναι, ναι. Ένα θα ήθελα να υπάρχει όμως κάποιο τηλέφωνο, μιλάω στο κοντρόλ. Ένα τηλέφωνο στον αέρα. Λοιπόν, η λύση λοιπόν είναι το εθνικό νόμισμα. Τι θα καταφέρναμε με αυτό? Η κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι επενδυτής της Ελλάδος. Να μην ζητάει από το Κατάρ ή από την Κίνα να κάνει το επενδυτή. Έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Την άλλη μέρα μπορούσε να πληρώνει σε δραχμές τους όλους τους υπαλλήλους και να δημιουργήσει παραγωγικά κέντρα τα οποία θα μίσθωνε, θα πλήρωνε τους υπαλλήλους σε δραχμές, δικά της τσάπα και γύριστα. Τσάπα χωρίς να δανείζεται, αλλά θα τα έπαιρνε κατευθείαν από το νομισματοκοπείο και τσάπα και θα δημιουργούσε επενδύσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνει τις εξαγωγές. Κατά δεύτερο λόγο έχουμε εισρωή ευρώ περισσότερα παλαιότερα. Είναι ιδανική λύση. Απλώς η δραχμή θα βάλει μπροστά το μηχανισμό της ανάπτυξης για το εσωτερικό. Λοιπόν. Και έτσι θα είχαμε εισρωή περισσότερων ευρώ για να εισαγάγουμε περισσότερα φάρμακα. Κύριε Προβόπουλε, κύριε Ψέρτη, σε καταγγέλω. Μισό λεπτάκι, το μεγάλη το Ψέρτη. Μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Την κατανόησή σας. Έχετε εσείς στον λόγο τους λόγους σας, αλλά να υπενθυμίσω ναι, εδώ τους φίλους. Τον πρόεδρο της Τραπέζης Ελλάδος, την τράπεζα του Ροθσταϊντ με το ψευδόνυμο Τράπεζα Ελλάδος του Ροθσταϊντ. Η τράπεζα. Ποιος είναι αυτός ο Προβόπουλος που βλέπει τον Παπούλια? Ποιος τον έχει εκλέξει? Γιατί το καταστατικό να δίνει δικαίωμα στην τράπεζα της Ελλάδος? Λοιπόν, να σας διακόψω. Μια ιδιωτική τράπεζα. Λοιπόν, καταλαβαίνω. Που πίσω είναι λοιπόν ο Ροθσταϊντ. Γιατί να λέγεται Ελληνική Τράπεζα? Λοιπόν, και η Εθνική. Κύριε Παπά, να σας διακόψω λίγο. Να πιείτε λίγο νεράκι αν θέλετε. Να υπενθυμίσω στους φίλους και φίλες που μας παρακολουθούν. Ο καλεσμένος μου για σήμερα, ο Παπάς Παναγιώτης, είναι ένας κύριος τον οποίο τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Έχει έρθει αντιμέτωπος πάρα πολλές φορές με το ελληνικό κράτος, ο ίδιος για δικούς του λόγους. Έκανε πολύ μεγάλο αγώνα. Όχι μόνο. Ο αγώνας αυτός, να τονίσω, για όσους δεν το γνωρίζουν, του έχει στοιχήσει 4 εγκεφαλικά. Σήμερα είναι χαρά μου και τιμή μου, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες που μπορούν αυτή τη στιγμή, αυτή τη πολύ σημαντική στιγμή για την πατρίδα μας, να έρθουν εδώ και να καθίσουν να πούνε τα πράγματα έξω από τα δόντια. Είναι χαρά μου και τιμή μου που έχω κοντά μου τον Παναγιώτη, τον Παπά,
ο οποίος με τα δυσκολίες έχει απίστευτα κινητικά προβλήματα, τα τέσσερα εγκεφαλικά του στήχησαν την υγεία του, παρόλο με τη φωνή που του απομένει και αυτή περιορισμένη και με δυσκολίες, έρχεται εδώ. Με δυσκολία τον κατεβάσανε από τα σκαλοπάτια, αλλά έρχεται εδώ για να πει. Μάλιστα τον είπα εγώ. Πώς, το ρώτησα πιο πριν, δεν φοβάστε να πάρετε μια τέτοια θέση? Και μου λέει, τι απαντήσατε? Σε τι δεν μπορεί. Είπα ότι, σας ρώτησα πιο πριν, ότι δεν φοβάστε να βγείτε να πάρετε θέση για όλα αυτά τα πολύ σπουδαία πράγματα. Δεν φοβάμαι καθόλου. Και λυπάμαι γιατί τα άλλα κανάλια δεν έκανε καμία αναφορά για το δικαστήριο. Όλοι αποσιώψαν το γεγονός. Εκτός από τη σημερινή εκπομπή και μία αναφορά του Σταρ. Άκουσα τις δύο εκπομπές του Αυτιά, καμία αναφορά. Εδώ, μας λοιπόν, έλεγε για... Θέλω λίγο να είστε ήρεμος για να βγάλουμε τελικά. Μικροπράγματα. Ναι, ναι. Αναφερότανε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ μετά το δικαστήριο και την αθώωση του Αρτέμι Σόρα, την επομένη πήρα μία χαρά και κάθομαι πρωί-πρωί από τα ξημερώματα στην τηλεόραση. Ανοίγω τηλεόραση. Βλέπω όλες τις εκπομπές στα πανελλαδικά κανάλια. Βλέπω τον Αυτιά. Βλέπω τον. Ας μην αναφερθώ στον Αυτιά, αλλά και στον Αυτιά. Που περιμένουμε και κρεμόμαστε από τα χείλια του να μας πει, να μας δώσει μια πληροφορία. Ούτε ένα κανάλι, ούτε μία εφημερίδα. Ούτε μία εφημερίδα. Διάβασαν τα πρωτοσέλιδα. Δεν ανέφεραν την αθώωση του Αρτέμι Σόρα. Αυτό το θεωρώ εγκληματικό. Είναι εγκληματικό. Έχουν ένα χρόνο που γράφουν και ανεβάζουν απατεώνα τον Αρτέμι Σόρα και ακούμε χιλιάδες πράγματα. Όλοι οι Έλληνες είμαστε με κομμένη την ανάσα. Και ούτε ένας δεν βγήκε σήμερα, χθες, προχθές, μετά την αθώωση του Αρτέμι Σόρα. Πού είναι ο Υπουργός Οικονομικών, Στουρνάρας? Έχει γίνει μήνυση. Έχουν ακουστεί χιλιάδες πράγματα. Μας λένε από ότι είναι ψεύτης και απατεώνες και δεν έχουμε το ελληνικό δικαστήριο να δικαιώνει τον Αρτέμι το Σόρα. Ούτε ένα πρωτοσέλιδο, ούτε μία εκπομπή, κανένας, ούτε φωνή. Κανείς δεν μιλάει. Και μπορούμε κάλλιστα, φίλες και φίλοι. Αυτό που θέλω από εσάς είναι να γίνουμε όλοι σαν μια γροθιά. Είμαστε πολλοί. Είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι. Το κόμμα, γιατί κάποια στιγμή ανέφεραν, ρώτησαν τον κύριο Σόρα στο δικαστήριο αν θέλει να κάνει κόμμα. Το κόμμα, απάντησε ο κύριος Λαμπράκης, είναι ένα στιγμίο στίξης. Το οποίο χωρίζει δύο λέξεις. Εμείς μόνο ενώνουμε. Λοιπόν, δεν έχουν σκοπό να κάνουν ούτε κόμμα, ούτε τίποτε άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να είστε λίγο, εγκρατείς. Υπάρχει μια γενική συνωμοσία για την καταστροφή της Ελλάδος και μέσω του Δουνουτού και μέσα από την υπερχρέωση είναι ιδανικότερος τρόπος για να βάλουν χέρι τα πετρέλαια κλπ. Δηλαδή να μην ξεφύγουν τα πετρέλαια υπέρ των Ελλήνων όπως ξέφυγαν τα πετρέλαια στους Άραβες. Τώρα είναι έτοιμοι να μην μας αφήσουν και να μας τα πάρουν. Υπάρχει μια μεγάλη σκοπιμότητα. Ο Παπαδάκης ποτέ δεν ανέφερε το όνομα Σόρας. Αλλά καταγγέλθηκε ότι έλεγε μία μεγάλη επιταγή να το βουλώσει. Και τα πράγματα δείχνουν ότι το βούλωσε ο Παπαδάκης στο πρωινό του Αντένα. Το καταγγέλω. Καταγγέλω και αυτόν. Μαζί με τον Αυτιά το καταγγέλω. Και η λύση δραγμής, όποιος θέλει ευρύ στον αέρα μου πει, δεν έχω δίκιο. Είναι ένα μέσο συναλλαγή, σύνταγμα. Να θέλω, θέλω λίγο να είστε νερό, λίγο πιο ήρεμος, πιείτε λίγο νεράκι. Εντάξει, θέλω να κυλήσει όμορφα η κουβέντα. Επαναλαμβάνω ότι σας έχει στοιχήσει τέσσερα εγκεφαλικά όλο αυτό που έχετε περάσει. Λοιπόν, θέλω να τελειώσει η εκπομπή και να απολαύσουμε. Σήμερα έχουμε την δικαίωση του ελληνικού λαού και πρέπει να γιορτάσουμε εμείς οι Έλληνες, φίλες και φίλοι. Πείτε μου λίγο. Αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι για την πρόταση όσον αφορά τη δραχμή. Λοιπόν, είπαμε να καταστήσει το δημόσιο, δηλαδή εμάς, το μεγαλύτερο επενδυτή για την Ελλάδα, που θα δώσει θέση εργασίας, θα φτιάξει παραγωγικές μονάδες. Την άλλη μέρα δεν θα έχουμε ενεργεία με τη δραχμή. Μάλιστα. Το τονίζω αυτό. Λοιπόν. Και μετά θα εισρέψουν περισσότερα ευρώ, γιατί έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή
μεγαλύτερες εξαγωγές και θα εξασφαλίσουμε περισσότερες εισαγωγές για ιατρικά μηχανήματα, φάρμακα, κύριε Πρωθυπουργέ. Λοιπόν, να ρωτήσω... Που είπες, άμα καταφύγουμε στη δαγμή, να ολοκληρώσουμε δεν λίγο. Θα μπορούμε λοιπόν. Να εισάγουμε φάρμακα. Κύριε Παπά, αυτό είναι μέγα θέμα. Η πρώτη πρόταση είναι, όσον αφορά για τη δραχμή αυτό που αναφέρει ο κ. Παπάς, η κυβέρνηση να πληρώνει σε δραχμές που δεν τη στοιχίζει τίποτα και σταδιακά να επανέλθουμε στη δραχμή. Είναι μία άποψη. Άννα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Το πρώτο είναι κατά επανάληψη. Το πρώτο είναι κατά επανάληψη. Η Ένωση. Λοιπόν, να φύγουμε. Έχουμε μία παρέμβαση. Έχουμε τον Αρτέμι Σόρα. Από το ευρώ. Έχουμε τον Αρτέμι Σόρα. Παρακαλώ. Με γυμναστικός με κεφάλι. Το πρώτο είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον Αρτέμι Σόρα στην γραμμή. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους συνέλληνες. Καλησπέρα σε εσένα, Άννα, στον κύριο Παπά. Καλησπέρα. Που τον εκτιμώ και ιδιαίτερα τον κύριο Παπά. Κάντε κύριε Παπά. Καλά εσείς. Μια χαρά εσείς. Συγχαρητήρια για την αθώος. Συγχαρητήρια. Δικαιωθήκατε. Είστε αθώος. Κατά λοιπόν, κύριε Σόρα, τι έχετε να πείτε για την αθώος και για το θέμα από το οποίο συζητάμε σήμερα? Η αθώος ήταν πάντα δική μας. Δεν είχαμε κάνει κάτι. Ούτε άσχημο κάναμε, ούτε δανεικά ζητήσαμε, ούτε χάρη από το ελληνικό δημόσιο ζητήσαμε, ούτε ήρθαμε να πάρουμε κάποια δέκο, να μας κάνουν κάποια χάρη, να πάρουμε κάποιο αεροδρόμιο, να πάρουμε κάποιο νησί, να αγοράσουμε όπως αγοράζουν όλα αυτά τα μοιάσματα που έρχονται τώρα σαν λύκοι, να κλέψουν ό,τι μπορούν με ό,τι επαφές έχουν. Όχι, δεν έχουμε κάνει κάτι. Ξέραμε τι βάλαμε από την αρχή. Η δικαίωση δεν ήταν τόσο δικιά μας, όσο του ελληνικού λαού που πραγματικά στάθηκε στο πλευρό μας, αλλά όχι μόνο στο πλευρό μας, στάθηκε και άξιος του εαυτού του. Δηλαδή μπήκε σε μια διαδικασία και λέει, ναι, εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία. Γιατί δεν μπορούμε να την κάνουμε, γιατί είναι τόσο απαξιωτικοί όλοι. Τι είπαν οι άνθρωποι, δεν είπαν τίποτα. Ακόμα θα πω ότι μας πετάγανε λάστα από την αρχή, αν θυμάστε, και όλη αυτή η λάστα δεν κόλλαγε στον τοίχο. Δηλαδή δεν πέσε ο κόσμος, καταλάβαινε τι έχει γίνει. Είμαι χαρούμενος, αν το θέλετε, και είμαι και υπερήφανος για το λαό μου και εμείς μαζί για σας. Το έθνος των Ελλήνων μου και εγώ μαζί σας. Όπου όλοι καταλάβανε τι συμβαίνει, απαξιώσαν τα κανάλια, απαξιώσαν τους δημοσιογράφους, απαξιώσαν όλα αυτά όλους αυτούς τους ανθέλινες που θέλανε και να σκοτώσουν τον ελληνικό λαό και είπανε για να δούμε τι γίνεται εδώ, παιδιά, κάτι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι δικαιώθηκαν όλοι οι Έλληνες. Με βούλα πια, γιατί και αυτοί που ξέρουν τι γίνεται, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ξέρουν τι γίνεται και είναι στο πλευρό μας, αλλά δεν μπορούν να εμφανιστούν γιατί είναι μπλοκαρισμένοι οι Έλληνες στα γρανάζια μια νου πολύπλοκου συστήματος κοινωνικού, έτσι όπως έχει στηθεί, μέσα από πολλές δοξασίες, δόγματα, κόμματα, κινήματα. Κύριε Σόρα, τι έχετε να πείτε όσον αφορά την επιστροφή που προτείνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας απειλεί κιόλα ότι θα στη δραχμή? Έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Θα σας πω ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να απειλεί κανέναν. Άλλωστε, αν θυμάστε από τις πρώτες εκπομπές, απέδειξα ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Καταρχάς, δεν έχουμε χώρες. Η Γαλλία, η Γερμανία. Η Γερμανία είναι στο κοντρό. Να ρίξουμε λίγο τώρα, καθώς έχουμε τον Αρτέμι Σόρα στη γραμμή, να ρίξουμε λίγο και στο θέμα συζητήσεως για την αθώση. Ναι. Συνεχίστε, κύριε Σόρα. Μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Πάρτε το τηλέφωνο και βάλτε λίγο την αθώση. Με ακούτε? Ναι, ναι. Μπορώ να συνεχίσω? Βέβαια, συγγνώμη. Οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης, τις είδαμε ότι δεν είναι καν, είναι πτωχευμένες από το 1934 και διοικούνται με τη σύμβαση, με διεθνή σύμβαση, με τη σύμβαση του δικαίου της θάλασσας. Όπως εμείς τώρα διοικούμαστε με το τρίτο και με το πρώτο, από το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τρίτο, διοικούμαστε πάνω από το Σύνταγμά μας με την σύμβαση που κάναμε του μνημονίου. Με αποτέλεσμα να μην είναι καθόλου δυνατή, απλά μας απειλεί για να μην κάνουμε το λάθος ποτέ και φύγουμε. Εγώ δεν νιώθω, δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν νιώθω ότι πρέπει η Ελλάδα να φύγει από το ευρώ. Εάν μπούμε σε μια διαδρομή έτσι όπως εμείς σκεφτόμαστε, με 600 δισεκατομμύρια ή με 800 ή και με όσα χρειαστεί, θα είμαστε το πλουσιότερο κράτος στην Ευρώπη, έναντι μιας Ευρώπης η οποία είναι ήδη πτωχευμένη. Κυρίες